Ρέμπρατσα και Ντρόπιακ, δύο συμπαίκτες στην Εθνική Γιουγκοσλαβίας, και η πρώτη επίθεση ήταν για τον Παναθηναϊκό, αλλά χάθηκε αφού δεν μπόρεσε ο Τζεντίλε να συγκρατήσει την μπάλα. Ο Κιουπλουάη για τον Ντρόπιακ, τον οποίο μαρκάρει ο Ρότζερς. Πλησιάζει ο Ντρόπιακ και το πρώτο καλάθι του αγώνα από την Εφές Πίλσεν, 0-2. Ο Βλαομάιροβιτς, τον Τζεντίλε, ο Ντρόπιακ match-up με τον Ρότζερς. Στο Ποντιρόγκα ο Τούρκογλου. Μπάλα έφτασε στον Ρέμπρατσα, που χωρίς δυσκολία μπροστά στον Πεσόκ ισοφαρίζει 2-2 μετά από μισό λεπτό αγώνα. Βλαομάιροβιτς με τον Τζεντίλε. Για τον Τούρκογλου, από εκεί στον Πεσόκ, ο οποίος μακριά είναι ακίνδυνος, δεν βρίσκει στόχο, εύκολο rebound από τον Ρότζερς. Τώρα από τη Ρόγκα. Στα μαρκαρίσματα υπάρχει αντιστοιχία στις δύο ομάδες. Ρότζερς για τον Τζεντίλε, από εκεί στον Αλβέρτη. Για τρεις υποπίεση, 5-2 μπροστά από το πρώτο σουτ και μάλιστα τριόποντο του αρχηγού του Παναθηναϊκού, του Φραγκίσκο Αλβέρτη. Ο Αμέροβιτς για τον Κουτσουάη, μπερδεύεται, τελικά η μπάλα μένει στα χέρια του Ντρόπια, που βρίσκει διάδρομο και παίρνει το φάουλ από τον Ρότζερς. Και ο Σέρβος θα έχει δικαίωμα για δύο βολές. Στην πρώτη φάση με τον Αλβέρτη να ευστοχεί απέναντι στον Κουτσουάη. Είναι ένα μισμάτς το οποίο θα πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός, καθώς είναι ψηλότερος ο Αλβέρτης και σίγουρα ο Κουτσουάη όχι ιδιαίτερα ικανός και σκληρός αμυντικός. Αυτή είναι μια θέση που πρέπει να εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός. Αλβέρτη, δηλαδή ο Κουτσουάη, ένα καλό ζευγάρι. Ο Ντρόπιακ αστόχησε στην πρώτη βολή και παραμένει το 5-2. Μέσα σε αποδοκιμασίες, ευστοχή στη δεύτερη, 5-3, μετά από 1,5 λεπτό αγώνα. Ο Βλαομάιροβιτς πιέζει σε όλο το γήπεδο τον Τζεντίλε. Αλβέρτης με τον Κουπουλάη. Από εκεί στο Ρότζερς, ξανά Αλβέρτης. Ζητάει την μπάλα και την παίρνει ο Ρέμπρατσα. Έρχεται για βοήθεια και ο Τούρκογλου στο Ρέμπρατσα. Η μπάλα έφτασε έξω στον Ρότζερς. 5 δευτερόλεπτα πρέπει να γίνει το σουτ. Αλβέρτης στα 3 δευτερόλεπτα έχει κερδίσει το φάουλ. Η χειρότερη επιλογή που θα μπορούσε να έχει ο Ντρόπιακ. Τζεντίλε. Πάσα για τον Ποντιρόγκα. Από εκεί στο Ρότζερς, δίστασε ένα σουτάρι για τρεις, ο Ποντιρόγκα. Το σουτ με ταμπλό, 7-3. Ο Παναθηναϊκός παίρνει προβάδισμα 4 πόντων με το πρώτο καλάθι του Ντέγιαν Ποντιρόγκα. Τουρκογλου για τον Πεσόκ και από εκεί Κουπουλάη. Το πολυβόλο της Εφές Πίλσεν, που αν βρεθεί σε καλή βραδιά μπορεί να καταστρέψει οποιοδήποτε αντίπαλο. Εδώ ο Πεσόκ με δυσκολία βρήκε το στόχο και μείωσε στο ένα καλάθι. 7-5. Τζεντίλε. Στην κίνηση πάσα στον Ποντιρόγκα, που βρήκε διάδρομο και παίρνει το φάουλ από τον Τούρκογλου. Αυτό που οι συμπατριώτες που θέλουν να τον φωνάζουν Ποντιρόγκα της Τουρκίας, αλλά φυσικά οποιαδήποτε σύγκριση τον αφήνει πίσω απέναντι στον αυθεντικό Ποντιρόγκα. Τζεντίλε. Ποντιρόγκα. Οι προσποιήσεις στον Τούρκογλου. Μπάλα έφτασε στον Αλβέρτη, από εκεί στον Ρέμπρατσα. Έξω εκεί προσπάθεια του Ιουγκοσλάβου. 9-5. Ο Παναθηναϊκός συντηρεί το προβάδισμα. Δίνει τη θέση του στον Ιρλανδό Πάτρικ Μπέρκ. Ενώ Τζεντίλε πιέζει τον Μουλαομέροβιτς σε όλο το γήπεδο. Ντρόπιακ, Τούρκογλου για τον
Μπλουάι ήρθε για βοήθεια στο μαρκάρισμα και ο Ρότζερς. Μουλαουμέροβιτς, 10 δευτερόλεπτα ακόμη για την τουρκική επίθεση. Το σούτ του Κροάτη για 3 είναι άστοχο, εύκολο rebound από τον Μποντιρόκα. Τζεντίλε για τον Μπέρκ, τον οποίο πιέζει τώρα ο Τούρκογλου. Ο Ιρλανδός πλησιάζει, αξιοποιεί τον όγκο και το ύψος του και δίνει στην διαφορά την μέγιστη τιμή της στις 6 πόντους, 18-12 για τον Παναθηναϊκό μετά από 7 λεπτά. Τούρκογλου για τον Μουλαμέροβιτς. Τούρκογλου. Το σούτ του Κουτλουάη πατούσε γραμμή, ήταν για 2, αλλά έτσι καλλιώς ήταν άστοχο. Μποντιρόκα. Ίσως έγινε κεφάλαιο τον Τούρκογλου, προϋποθέσεις ευθυδιασμού. Το κάρφωμα, πολύ καλή φάση για την ΕΦΕΣ, το κάρφωμα του Τούρκογλου από την πάσα του Μουλαουμέροβιτς, ο οποίος ανοιχτό γήπεδο είναι λίρα 100 για την ΕΦΕΣ. 18-14. 9 και 10 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Και τώρα αποσύρεται ο Φραγκίσκος Αλβέρτης και στη θέση του ο Μίκαελ Κοχ με πιο χαμηλό σχήμα. Δεν ξέρω αν θα βάλει... Δεν ξέρω αν ο Κοχ θα αναλάβει το μαρκάρισμα του Μουλαουμέροβιτς. Αυτό θα το δούμε στην επίθεση της ΕΦΕΣ. Ο Ντιρόγκα για τον Κάτας. Ο Δίστασε παίρνει το φάουλ από τον Μουλαουμέροβιτς. Έχοντας δύο ποντούς περιφερειακούς, όπως ο Κάτας και ο Κοφ, βάζει τον ψηλότερο Μποντιρόγκα στο κέντρο, έχοντας πλεονέκτημα έτσι σε όλες τις περιπτώσεις στην επίθεση ο Μπράντοβιτς απέναντι στους δύο παίκτες της ΕΦΕΣ Πρίνσεπ. Αναγκάζει τον Αταμάν να ξαναπεράσει τον Τούρκογλου και τώρα χαμηλώνει το σχήμα αναγκαστικά και ο Τούρκος προπονητής. Επέστρεψε στην θέση του Μπεσόν ο Τούρκογλου. Κάτα στη γωνία για 3. Η μπάλα τον αδίκησε αφού μπήκε και βγήκε από το καλάθι της ΕΦΕΣ Πίλσεν. Μουλαουμέροβιτς. Ο Κάτας τελικά στον Κροάτη. Ο Κόχ είναι στον Κουτλουάη. Ο Μουλαουμέροβιτς έκανε τη διείσδυση. Ο Ντρόμπνιακ δέχεται το στόπ αλλά με φάουλ μετά το επιθετικό rebound που άρπαξε. Και θα πάει στη γραμμή για 2 βολές, το δεύτερο φάουλ του Τζόνι Ρότζερς, ο οποίος δίνει τη θέση του στον Ρέμπρατσα. Με πιο βαρύ σχήμα τώρα Παναθηναϊκός, με Ρέμπρατσα και Μπέρκ. Ο Ντρόμπνιακ αστοχεί στην πρώτη βολή. Και να δούμε κατά πόσο θα το βγει αυτό το χαρτί του Σέρβου Γονιτή, καθώς οι Τούρκοι έχουν χαμηλώσει το σχήμα σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό που θα παίξει τώρα με δίδυμους πύργους, τον Μπέρκ και τον Ρέμπρατσα. Ενώ νέο πρόσωπο στην πεντάδα της ΕΦΕΣ, η οποία πιέζει σε όλο το γήπεδο, είναι και ο Ναν, ο οποίος ανέλαβε το μαρκάρισμα του Κάτας. Ο Μποντιρόγκα για τον Κοχ. Δίστασε ένα στάρι για 3, ενώ ήταν ακάλυπτος. Μπέρκ προσπαθεί να πλησιάσει με αντίπαλο τον Τούρκογλου. Χρεώνεται με βήματα από τον Ρέμς. Η διαφορά στους 9, 26, 17, 8 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του μικρόνου. Τούρκογλου για τον Κουτλουάη που σουτάρει για 3. Στο πρώτο σουτ εύστοχο 3 πόντων του Τούρκου Μπόμπερ. 26, 20 μειώνουν στους 6 οι Τούρκοι και έχουμε time out. Η ΕΦΕΣ συνεχίζει να πιέζει σε όλο το γήπεδο. Κάτας. Η μπάλα με τα κουνάκι του Μπέρκ έφτασε στον Μποντιρόγκα από εκεί στον Ρέμπρατσα. Μποντιρόγκα ξανά με αντίπαλο τον Νονάν, ο οποίος του κάνει φάουλ. Ζητάει μικρόφωνο ο Νίκος Κορόβλας και το έχει. Ναι, Γιώργο, στο time out ο Μπράντοβιτς αρκετά έντονο ύφος. Προσπάθησε να φέρει τους παίκτες του στην τάξη. Να τους επαναφέρει στην τάξη. Ζήτησε μεγάλη προσοχή στην άμυνα και στην επίθεση, η μπάλα να μην καταλήγουν σε επιπόλαιες επιθέσεις. Η μπάλα να γυρνάει. Όποτε δεν υπάρχει καλή περίπτωση πλησιασμού. Γιώργο. Κάτας για τον Μποντιρόγκα.
Πάντα από τη Ρόκα. Το πίεση το σουτ. 28-20, 7-20 πριν το τέλος του ημιχρόνου από την προσπάθεια του Ντεγιάν τον Τιρόκα. Την έχει κάνει χιλιάδες φορές στην καριέρα του ακριβώς αυτή την κίνηση. Ο Κουκουλάει αμέσως για δύο. Σας είπα και νωρίτερα ότι αν βρεθεί στη βραδιά του Κουκουλάει είναι ικανός να καταστρέψει οποιαδήποτε άμυνα. 28-23 η ΕΦΕΣ, 7 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου μειώνει στους 5. Έχει 2-2 με αντίπαλο τον Κοχ και εκεί ίσως είναι κάτι που προβληματίζει τον Ομπράντοβιτς. Ο Κοχ δεν έχει καταφέρει με αντίπαλο τον Κουτλουάι μέχρι στιγμής. Ρέμπρατσα προσπαθεί να πλησιάσει, ο Τρόπνια τον σπρώχνει. Μοντιρόγκα δοκιμάζει για 3, είναι άστοχος, μακρινό rebound από τον Μπέρκ, ο οποίος όμως χάνει την μπάλα. Κουτλουάι δυσκολεύεται και τελικά βγάζει στον Ονάν. Από εκεί στον Τουρκόγλου. Έκανε καθαρά βήματα και το φάουλ του Κουκουλάι στον Τουρκόγλου. Το φάουλ του Κοφ στον Κουκουλάι, εδώ το πρώτο, ενώ επιστρέφει ο Τζόνι Ρότζερ στη θέση του Μπερκ. Και θυμάστε που αναρωτηθήκαμε κατά πόσο μπορεί να βγει το σχήμα με τους δίδυμους πύργους. Τελικά δεν του βγήκε το Μπράντοβιτς. Το συν 10 έγινε συν 5 και η μπάλα για τους Τούρκους, άρα επανέρχεται σε χαμηλότερο σχήμα, πιο ορθολογικό ο Μπράντοβιτς. Οι δύο ομάδες έχουν φτάσει στα 7 ομαδικά φάουλ από το επόμενο και οι δύο έχουν το πόνο στον κολόν. Νέο φάουλ που κερδίζει ο Βεκίλογλου. Είναι το πρώτο του Ρέμπρατσα. Και ο Άρντα Βεκίλογλου έχει τον πόνους των Βολών και ευκαιρία να μειώσει ακόμη περισσότερο. Στην πρώτη είναι άστοχος και παραμένει το 28-23, 6 και 12 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Και 28-24 η ΕΦΕΣ συνεχίζει να πιέζει σε όλο το γήπεδο. Κάτας για τον Ποντιρόγκα. Μπορούσε να δώσει την μπάλα στον Ρότζερς, αλλά δίστασε. Μποντιρόγκα ξανά με τον Ονάν. Ο οποίος τον κρατάει. Κάνει το φαουλ και παρόλα αυτά γκρινιάζει στον Ρέμς. Στη γραμμή του φαουλ λοιπόν για δύο βολές ο Ντεγιάν Μποντιρόγκα. Που θέλει όσο τίποτα σε αυτό το Final Four να σηκώσει επιτέλους και αυτός μια φορά ένα βαρύτιμο τρόπαιο. 29-24. Οι δύο ισχυροί άντρες της FIBA, αριστερά ο Μπόρις Λαυστάνκοβιτς και δεξιά είδατε τον Γιώργο Βασιλακόπουλο. 30-24 στους 6 διαφορά, 5-50 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ενώ ετοιμάζεται ο Αλβέρτης να επιστρέψει. Τουρκόγλου. Κουτλουάι με τον Κάτας. Πήρε το σκρίν από τον Τρόπνια. Ο Κουτλουάι. Ο Νάν Τουρκόγλου. Ξανά ο Νάν που σουτάρει για 3. Κοιτάει πολύ ψηλά ο Ρέμπρατσα και κατεβάζει το rebound. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού για τον Παναθηναϊκό. Οι Τούρκοι έχουν επιστρέψει. Μπάλα φτάνει τώρα στον Ρέμπρατσα σε επίθεση 5-5. Με αντίπαλο τον Τουρκόγλου ο Ρέμπρατσα δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα να φέρει τη διαφορά ξανά στους 8 πόντους. 32-24 με την προσπάθεια που βλέπετε του Ζέλιγκο Ρέμπρατσα 5 λεπτά ακριβώς πριν το τέλος του μικρόνου. Του πλουάει πάντα με τον Κοκ. Ενώ ετοιμάζει ο Αταμάν τον Μουλαομέροβιτς. Κουκουλάει. Καλή άμυνα από τον Ρέμπρατσα. Ήρθε για βοήθεια ο Κοκ και του κλέβει. Καταζητάει την μπάλα για να βγάλει τον ευνηδιασμό. Αλλά άργησε η πρώτη πάσα. Κάτας παίρνει το φάουλ από τον Κουκουλάει. Εδώ. Και θα πάει στη γραμμή ο Ισραηλινός. Δεύτερο φάουλ του Κουκουλάει. Ενώ ο Μπλαμέροβιτς παίρνει τη θέση του Βεκίλογλου. Ενώ και ο Αλβέρτης παίρνει τη θέση του Ποντιρόγκα.
Εδώ ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Και πάλι χαμηλό σχήμα FS Pilsen, καθώς έχει το τριάρι της τον Τούρκο που τον έχει βάλει 4 και παίζει με 3 κοντούς. Και φυσικά πρέπει να πούμε ότι σε αυτήν την ομάδα δεν υπάρχει κλασικό playmaker. Ο Μουλαμόβιτς είναι αδιάρρη κατά συνθήκη playmaker. Η διαφορά στους 10, 34-24, 4,5 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Βλαομέροβιτς. Ντρόμπνιακ για τον Κουτλουάη και από εκεί στον Τούρκογλου. Προσπάθησε να πάρει την εσωτερική. Καλή άμυνα του Ρότζερς, επιβραβεύεται με επιθετικό φάουλ του Τούρκογλου, το οποίο είναι το τρίτο, όπως βλέπετε, η πρώτη καλή είδηση. Και λέω καλή είδηση γιατί, όπως σας είπα και στην αρχή, η Εφές Πίλσεν δεν έχει την πολυτέλεια εναλλακτικών λύσεων στον πάγκο. Ρότζερς για τον Κάτας και από εκεί στο Ρέμπρατσα. Πλησιάζει. Ο Ρέμπρατσα στοχεί στο rebound το Τούρκογλου και από εκεί στο Μουλαομέροβιτς που προσπαθεί να ανοίξει το ρυθμό, κάνει μόνος του την προσπάθεια, δέχεται το stop από τον Ρέμπρατσα. Κάτας για τον Ρότζερς, βρήκε διάδρομο. 36-24 η διαφορά στη μέγιστη τιμή της, στους 12, 3,5 λεπτά πριν το τέλος. Εδώ το εκπληκτικό stop του Ρέμπρατσα και το τελείωμα της φάσης με τον Ρότζερς που φέρνει τη διαφορά στους 12 για τον Παναθηναϊκό. Κουτλουάη και από εκεί Ντρόμπνια. Μουλαομέροβιτς με τον Κάτας. Σουτάρει για 3 ο Κροάτης. Και νέα επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Κάτας. Ο Κάτας με τον Ονάν. Κάνει ό,τι θέλει ο Ισραηλινός και αυτή τη φορά στέκεται άτυχος η μπάλα, δεν το έκανε το χατήρι. Τούρκογλου στη γωνία, κάλυπτος ο Νάν για 3. 36-27. Ενώ μετά τις απαραίτητες ανάσες που πήρε ο Τζεντίλε, 2,5 λεπτά πριν το τέλος είναι έτοιμος να επιστρέψει. Κάτας στο Ρότζερς, από εκεί στον Ρέμπρατσα που παίρνει το φάουλ από τον Ντρόμπνιακ. Δεύτερο φάουλ του Γιουγκοσλάβου στον συμπατριώτη του. Βλέπετε εδώ το σπρόξιμο του Ντρόμπνιακ στον Ρέμπρατσα που δίνει το μπόνους των 2 βολών στον σέντερ του Παναθηναϊκού. Μικρόφωνο στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ήταν απογοητευμένος από τον Κάτας. Έτσι έδειξε τουλάχιστον, του έκανε δρυμύτατες παρατηρήσεις. Ίσως επειδή δεν γύρισε γρήγορα πίσω και δέχτηκε τον τρίποντο Παναθηναϊκός. Γιώργο. Η διαφορά στους 10. Και τώρα στους 11, 2,5 λεπτά πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο Νάν. Μουλαομέροβιτς. Σωστή αλληλοκάλυψη στην άμυνα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αλλίωσε το σουτ πολύ ψηλά ο Ρέμπρατσα, το lay-up του Τούρκογλου. Και νέα επίθεση του Παναθηναϊκού στα 2 λεπτά που απομένουν. Η διαφορά στους 11 μπορεί να γίνει ακόμη μεγαλύτερη. Ρότζερς για τον Κοκ. Από εκεί στο Τζεντίλε, βγήκε από τα σκρίνα ο Αλβέρτης. Πήρε την εσωτερική. Για τον Κοχ, 5 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Κοχ, Ρέμπρατσα, με την εκνοή σχεδόν μια εξαιρετική ομαδική προσπάθεια του Παναθηναϊκού, αλλά δεν ήταν καλό το χούξα του Ρέμπρατσα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι τους παίκτες του Παναθηναϊκού τους έφαγε πολύ ομαδικότητα σε αυτή τη φάση. Ντρόμπνιακ χρεώνεται με φάουλ ο Ρότζερς. Ο Ντρόμπνιακ που βιώνει στους 10 μετά την πρώτη εύστοχη βολή, 38-28.
και 38-29 η διαφορά στους 9 και η ΕΦΕΣ προσπάθησε να κάνει παγίδα στο Τσεμτήλε και τα κατάφερε, αλλά δεν έσωσε την μπάλα ο Νάν αφού έριξε την μπάλα στα χέρια του Μποντιρόγκα. Ένα σχήμα πολύ χαμηλό του Παναθηναϊκού με Αλβέρτη και Μποντιρόγκα, μάλλον Μποντιρόγκα στη θέση 4. Κοχ. 7 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Ο Αλβέρτη στη γωνία. Στα 3 δευτερόλεπτα έγινε το λάθος. Ο Μουλαουμέροβιτς μπροστά στον Κόχα στοχή, αλλά έρχεται ο Τούρκογλου με follow και μειώνει τη διαφορά. 38-31 στα 47 δευτερόλεπτα και 8-10 πριν το τέλος του μηχρόνου και έχουμε νέο time out. Νέο πρόσωπο στην πεντάδα των Τούρκων. Ο Ρίκι Γουίνσλοου, η Φιριντσίογλου, τουρκιστή. Πιέζει η ΕΦΕΣ, αλλά εδώ κάνει φάουλ ο Κουτλουάι στον Τζεντήλε. Και αυτή η καλή είδηση. Τρίτο φάουλ του Ιμπραήμ Κουτλουάι. Εδώ ο οποίος ακολουθεί τον Ρέμς και γκρινιάζει. Εδώ Αταμάν, ο 35χρονος διάδοχος στα μέσα της περιόδου του Αιντίν Ερς. 39-31. Και τώρα 40-31, 42 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα πριν το τέλος του μικρόνου. Κουκουάει αμέσως για 3. Το πρώτο άστοχο σούτ, επιθετικό φάουλ του Ρίκι Γουίνσλοου, που στα 35 του έχει χάσει την φρεσκάδα, την εκρηκτικότητα και την αλτικότητα. Στοιχεία που τον έκαναν την περασμένη δεκαετία περιζήτητο στις ευρωπαϊκές ομάδες. Έτοιμος να επιστρέψει ο Κοχ. Προφανώς στη θέση του Ρότζερς μετά τις βολές και με αν είναι αυτή η αλλαγή, προφανώς για να πιέσει καλύτερα την τελευταία επίθεση στα 30 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα που απομένουν στην ΕΦΕΣ Πίλσεν. Μάλλον σε δύσκολη θέση ο Αταμάν, γιατί φέτος χρησιμοποιεί ελάχιστα τον μισθό, από ελάχιστος καθόλου, κάτω από 3 λεπτά. Οπότε για να το βάλει το πρώτο μήχρονο, μάλλον τα πράγματα είναι δύσκολο προς τα φάουλ της ομάδας του. Πραγματικά ο Κοκ πήρε τη θέση του Ρότζερς στην τελευταία επίθεση της ΕΦΕΣ. 22 δευτερόλεπτα ακόμη, 41-31 διαφορά στους 10. Μουλαουμέροβιτς, ποιος προσπαθεί να εξαντλήσει το χρόνο. Η διείσδυση, το σούτ με ταμπλό. 41-32. Από πολύ μακριά ο Τζεντήλε, είναι άστοχο το σούτ. Το ημίχρονο τελειώνει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο Παναθηναϊκός προηγείται της ΕΦΕΣ Πίλσεν με 8 πόντους. 41-33. Στο σημείο αυτό θα δώσω το μικρόφωνο στα στούντιο της ΕΤΕΝΑ και θα είμαστε σε λίγα λεπτά ξανά μαζί. Επιστρέψαμε στη Θεσσαλονίκη, όπου όλα είναι έτοιμα για το τζάμπολ. Στο δεύτερο ημίχρονο η πεντάδα της ΕΦΕΣ, Κουτλουάι, Τρόπνιακ, Βεκίλογλου, Πεσόκ και Μουλαουμέροβιτς. Ο Παναθηναϊκός με την πεντάδα που ξεκίνησε το παιχνίδι, Τζεντήλε, Μποντιρόγκα, Αλβέρτι Ρότζερς και Ρέμπρατσα. Ο Ρέμπρατσα νικητής και αυτή τη φορά στο τζάμπολ, ο Αλβέρτης. Και τελικά έχουμε τζάμπολ μεταξύ Αλβέρτη και Μουλαουμέροβιτς. Σε μία άνηση όπως φαίνεται μάχη, αφού ο Αλβέρτης είναι 12 πόντους πιο ψηλός από τον Κροάτη. Σκορ πρώτου ημιχρόνου 41-33. Διαφορά 8 πόντι για τον Παναθηναϊκό. Ρότζερς για τον Μποντιρόγκα. Κόπηκε από τον Μπεσόκ, αλλά ήρθε από πίσω ο Αλβέρτης και πετυχαίνει το πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο και φέρνει τη διαφορά στους 10. 43-33.
Μουλαουμέροβιτς με τον Τζεντίλε. Ο Αλβέρτης κυνηγάει τον Κουτλουάη. Επιθετικό φάουλ. Εδώ Κατσάρο. Το επιθετικό φάουλ του Ντρόμπνιακ. Ο τρίτος παίκτης της Εφές Μίλσεν. Που φτάνει τα τρία. Τρία έχει και ο Τούρκογλου και ο Κουτλουάη. Φάουλ μακριά από την μπάλα του Μουλαουμέροβιτς τον Ρότζερς. Το δεύτερο φάουλ του Κροάτη. Τζεντίλε για τον Ρέμπρατσα. Ρότζερς τον Τιρόγκα. Για τον Τζεντίλε που κάνει το drive έξω στον Ρότζερς που σουτάρει για τρεις. 46-33 η μεγαλύτερη διαφορά που παίρνει στο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός με αυτό το σερί 5-0. Στους 13 η διαφορά μετά από ένα λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Μουλαουμέροβιτς του δίνει διάδρομο. Στον Βεκίλογλου ο οποίος έχει κάνει βήματα, αλλά ο Ρέμς δεύτερο φάουλ του Ρέμπρατσα. 46-35. Αστοχή στην συμπληρωματική βολή ο Βεκίλογλου, αλλά η μπάλα ξανά στα χέρια της ΕΦΕΣ μετά το επιθετικό rebound. Μουλαουμέροβιτς. Πάντα Μουλαουμέροβιτς για τον Ντρόμπνιακ. Προσπαθεί να πλησιάσει. 46-37. Μειώνουν στους 9 οι Τούρκοι. Τζεντίλε. Για τον Ρότζερς. Ξανά Τζεντίλε. Η μπάλα φτάνει στον Ρέμπρατσα. Προσπαθεί να αποστάρει. Κάνει το λάθος. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού για την Εφές Πίλσεν. Μπερδεύεται ο Ντρόμπνιακ. Βγάζει έξω στον Βεκίλογλου. Από εκεί στον Μουλαουμέροβιτς. Και τώρα απέναντι σε 5 η επίθεση της Εφές. Μουλαουμέροβιτς πάντα, σουτάρει για τρεις, δεν είναι καλό το σουτ, το rebound από τον Αλβέρτη. Τζεντίλε, προσπαθεί να ανοίξει το ρυθμό ο Παναθηναϊκός. Τζεντίλε, κάνει το drive, φτάνει στο lay-up, 48-37 στους 11 η διαφορά, μετά από 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τζεντίλε που κάνει εξαιρετικό παιχνίδι και στην άμυνα. Μουλαουμέροβιτς για τον Κουτλουάη. Ήρθε για βοήθεια και κλέβει ο Τζεντίλε. Αλλά έκανε το κάτι παραπάνω. Έχασε την μπάλα δικαιολόγητα από τον Κουτλουάη. Για να φτάσει τελικά να τελειώσει η φάση με φάουλ του Ρότζερς. Το πρώτο σοβαρό πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Το τέταρτο φάουλ του Αμερικανού. Ο οποίος μετά από 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο δίνει τη θέση του στον πιτσιρικά του Παναθηναϊκού, στον Αντώνη Φώτση. Αυτόματα αλλαγή φιλοσοφίας και τρόπου παιχνιδιού, καθώς υπάρχει μεγάλη διαφορά παιχνιδιού από τον Ρότζερ στον Φώτση, και θα το δούμε άλλωστε. Έχει καλύτερο στο Ρότζερ, πιο αλτικός, πιο γρήγορος ο μικρός. Ναι, αλλά εδώ ο Μπεσόκ μειώνει στους 9, 48-39, αλλά δεν ξέρω τι θα βγει στο μαρκάρισμα του ψηλόλιγνου Φώτση με τον βαρύ, με τον οντόδη και δυνατό Ντρόμπνιακ. Πάντως ο Φώτση μπορεί να τον ακολουθήσει παντού. Το σούτ για τρεις από τον Ντεγιάν Μπόντι Ρόγκα και η διαφορά στους 12. Μουλαουμέροβιτς.
Το φάουλ που χρεώνεται ο Τζεντίλε και τα λέει στον συμπατριώτη του τον Κατσάρο. Ενώ επιστρέφει, είναι έτοιμος να επιστρέψει ο Κάτας στη θέση του Τζεντίλε, ο οποίος είδατε πώς τον εμψυχώνει. Τουρκογλου για τον Ονάν. Προσπαθεί να βγει από τα σκρίν ο Κουτλουάη. Μουλαομέροβιτς με τον Κάτας για τον Τουρκογλου που δοκιμάσει για τρεις. Είναι εύστοχος αφού δεν πήγε να πιέσει ο Αλβέρτης ενώ μπορούσε τον Τούρκο αντιπαλό του. 59-47 η ΕΦΕΣ μειώνει στους 12. Κάτας. Πάντα Κάτας, έγινε το λάθος. Βγήκε πιο γρήγορα από τον Ποντιρόγκα Ονάν. Ποιος τρέχει σαν τρελός για τον Μπεσόπ. Και νέο φάουλ του Φότσι. Τρίτο φάουλ του νεαρού που έπεσε με δύναμη πάνω στον Μπεσόπ. Μετά από 7,5 λεπτά αγώνα στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μπεσόκ στην γραμμή για δύο βολές. Παραμένει η διαφορά στους 12. Και τώρα στους 11, 59-48. Κάτας. Από το επόμενο φάουλ του Παναθηναϊκού η ΕΦΕΣ έχει τον μπόνους των βολών. Ενώ η ΕΦΕΣ έχει κάνει μόλις 4 αμυντικά φάουλ. Το σουτ του Φότσι για 3. 62-48. Του πιτσιρικά εδώ που τον ξαναβλέπετε. Εδώ είδατε την μπάλα να πέφτει στο καλάθι της ΕΦΕΣ. Και φαίνεται διαφορά στους 14. Ο Μουλαομέροβιτς παίρνει το φάουλ από τον Ρέμπρατσα που φτάνει τα 3 και τώρα ήρθε η ώρα του Πάτρικ Μπέρκ να δώσει ανάσες στον Ρέμπρατσα αλλά και να τον προφυλάξει από τη φθορά αφού υπάρχει αρκετός χρόνος ακόμη. 12 λεπτά απομένουν. Και όπως είπες, παρά τη διαφορά δεν έχει τελειώσει αυτό το παιχνίδι, παρά τη φθορά των φάουλ, ειδικά του Ντρόμπνιακ. Είναι σίγουρο ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει στο σημείο αυτό να χαλαρώσει. Έξυπνη κίνηση ενός προπονητή ο οποίος έχει πάρει ήδη 3 ευρωπαϊκά κύπελα με 3 διαφορετικές ομάδες. Στα 12 περίπου λεπτά πριν από τη λήξη να προφυλάξει το Ρέμπρατσα για το τέλος. Ο αγαπημένος μούλα των οπαδών της ΕΦΕΣ αστόχησε και στις 2 και παρέμεινε η διαφορά στους 14, 62-48. Κάτας. Από εκεί στον Φότσι, Μπέρκ αμέσως. Η προσποίηση στον Μπεσόκ, ο οποίος τον κόβει. Και ο Μουλαομέροβιτς για τον Κουτλουάη. Βρήκε διάδρομο, δύσκολη προσπάθεια. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του Κάτας. Προϋποθέσεις ευνηδιασμού για τον Παναθηναϊκό. Μπέρκ δεν μετράει το καλάθι ο Κατσάρο και νομίζω πως έχει δίκιο αφού στραβοπάτησε ο Ιρλανδός και πρέπει να έχει κάνει βήματα. Εδώ η πάσα του Κάτας. Τουλάχιστον έτσι όπως το είδαμε δεν φάνηκε να κάνει βήματα. Μολονότι στην ζωντανά είδαμε, έδωσε την εντύπωση ότι ο Μπέρκ έκανε βήματα. Εν πάση περιπτώσει η διαφορά είναι στους 14. Το λάθος στην πάσα προς τον Ονάν και η επίθεση είναι ξανά για τον Παναθηναϊκό. Ενώ ο Μπράντοβιτς καλεί τον Μποντιρόγκα στον πάγκο και στη θέση του βάζει τον Κοχ. Τα ακούει και σε εκφυλικό τόνο από τον συμπατριάτη του coach ο Μποντιρόγκα. Αλβέρτης για τον Φότσι. Από εκεί στον Κάτας. Βγήκε από τα σκρίνο Κοχ. Κάτας για τον Φότσι. Δίστασε για σουτ 3 πόντων. Στον Κάτας. 5 δευτερόλεπτα πρέπει να γίνει το σουτ.
Φώτσης. Δύσκολη προσπάθεια. Παίρνει το φάουλ από τον Μπεσόκ. Δεν βρίσκει το στόχο. Ο Τούρκος σέντερ εδώ χρεώνεται με το δεύτερο φάουλ και ο Αντώνης Φώτσης στην γραμμή για δύο βολές. Αν έχεις προσέξει τη μετάδοσή σου, έχεις μετρήσει αρκετές φορές τα δευτερόλεπτα του τέλους. Κάτι που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός έχει σήμερα σε έναν ημιτελικό Ευρωλίγκας την ωριμότητα και την ψυχραιμία πάνω απ' όλα να πάει μετά τα 25 την επίθεση. Η διαφορά παρέμεινε στους 14, 62-48, αφού αστόχησε ο Αντώνης Φώτσης και στις δύο βολές. Το φάουλ που χρεώνεται ο Φώτσης από τον Ρέμς, τέταρτο για τον νεαρό. Ο Τούρκογλου, ενώ ξαναείδατε την προηγούμενη φάση, ο Τούρκογλου στη γραμμή για δύο βολές. Η ΕΦΕΣ έχει ακόμη 5 φάουλ. Παναθηναϊκός αργεί να πάρει το μπόνους. 62-49. Και 62-50. Ενώ νέο πρόσωπο στην πεντάδα της ΕΦΕΣ που πιέζει σε όλο το γήπεδο. Ο Ρίκι Γουίνσλο, ο Παναθηναϊκός, ξεπέρασε τις όποιες δυσκολίες του δημιούργησε η πίεση σε όλο το γήπεδο των Τούρκων. Κοχ για τον Φώτση που παραμένει στο παρκέ με τα 4 του φάουλ. Κάτας για τον Κοχ. Ξανά Κάτας. Δοκιμάζει ενστάση για 3. 65-50. Η διαφορά ξανά στους 15. Στα μισά του δευτερού μηχρόνου. Ο Τούρκογλου που έκανε τη διείσδυση αφού βρήκε διάδρομο και παίρνει το φάουλ από τον Μπέρκ. Αυτό ήταν μόλις το πρώτο του Ιρλανδού. Και ο Τούρκογλου ξανά στη γραμμή για βολές. Είναι άστοχος στην πρώτη. Άστοχος και στη δεύτερη, ο Μπέρκ στο rebound και μπάλα από τα χέρια του Winslow είναι έξω. Κάτας. 52% οι Τούρκοι στις βολές. Σίγουρα είναι εκνευρισμένοι. Πάντα Κάτας για τον Φώτση. Υποπίεση το σου του Κάτας είναι άστοχο. Μπεσόκ. Και από εκεί στον Τούρκογλου. Πάντα Τούρκογλου. Για τον Μπεσόκ ήρθε για βοήθεια ο Αλβέρτης. Ο Κατσάρο τον χρεώνει με φάουλ. Τρίτο και του Αλβέρτη. Και στη γραμμή για δύο βολές. Ο Μπεσόκ. Ο Μπεσόκ ευστοχή στην πρώτη, μειώνει σε 65-51. Ενώ τώρα γίνεται αναγκαστική αλλαγή του Μπέρκ, προφανώς κάπου θα έχει ματώσει. Επιστρέφει ο Ρέμπρατσα στην θέση του. Ο Μπεσόκ αστοχή στη δεύτερη. Ο Φώτς στο rebound από εκεί στον Κοχ. Και τώρα Κάτας. 9 λεπτά ακόμη. Η ΕΦΕΣ σε ζώνη 2-3. Ο Φώτσης εκπληκτικό κάρφωμα από τον έτσι κι αλλιώς θεαματικότερο παίκτη του Παναθηναϊκού, τον Αντώνη Φώτση, τον πιτσιρικά με τα ελαττήρια στα πόδια. Από εδώ δεν θα φάνει καλά πόσο ψηλά πηδάει. Με το σπάσιμο της μέσης. Αλλά εδώ ο Ρέμς χρεώνει. Όχι, τελικά δεν είναι ο Φώτσης, παραμένει στο παιχνίδι. Χρεώνεται όμως ο Ρέμπρατσα
που φτάνει τα 4 φάουλ. Εδώ εκνευρισμένος ο Ιουγκοσλάβος, ενώ η διαφορά είναι στους 16-67-51, 8,5 λεπτά πριν το τέλος. Η Εφές Πίλσεν ζητά time out. Εδώ τα φάουλ. Τα φάουλ, τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού, Ρότζερς, Φώτσης, Ρέμπρατς από 4. Ο Ντρόπνιακ μόνος παίκτης της Εφές με 4 φάουλ. Η Εφές που έχει κάνει μόλις 5 ομαδικά φάουλ στο δεύτερο εμίχρονο. Και εδώ ο Κουτλουάη στη γραμμή για 2 βολές. Ο Κουτλουάη είναι άστοχος. Άστοχος και στη δεύτερη, 0 στις 2. Η διαφορά παραμένει στους 16, 8,5 λεπτά πριν το τέλος. Κάτας με τον Ονάν. Ήρθε και για βοήθεια ο Τούρκογλου. Ο Κάτας δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα. Το φάουλ που χρεώνεται ο Ονάν, το τρίτο. Κάνει Εφές και κάνει στο δεύτερο μήχρονο τα φάουλ του Παναθηναϊκού. Είναι εσύ πρώτη. Αν όχι όλοι τουλάχιστον περισσότεροι βασικοί, αυτοί οι πέντε που λέμε θα είχαν ήδη αποχωρήσει. Κάτας για τον Μπέρκ, νέο κάρφωμα. 69-51, η διαφορά πλέον πλησιάζει τους 20. Είναι στους 18, η μεγαλύτερη μέχρι τώρα με το εντυπωσιακό κάρφωμα του Πάτρικ Μπέρκ που ξαναείδατε. Που το ξαναβλέπετε και από άλλη κάμερα. Τούρκογλου με τον Κοχ. Καλή άμυνα από τον Μπέρκ, αλλά έρχεται σαν τρέιλερ και καρφώνει με follow ο Winslow. Μετά τη φάση που ξαναβλέπετε εδώ, 69-53. Αλβέρτης παίρνει το φάουλ από τον Τούρκογλου, το τέταρτο. Ο δεύτερος παίκτης της Εφές μετά τον Τρόπνιακ που φτάνει τα 4. 7,5 λεπτά πριν το τέλος και από το επόμενο φάουλο ο Παναθηναϊκός θα αποκτήσει και αυτός τον πόνους των βολών. Κάτας για τον Μπέρκ. Ξανά Κάτας. Φώτσης. Λάθος συνεννόηση, κακή πάσα του μικρού για τον Αλβέρτη. Η επίθεση είναι για την Εφές, 7-14 πριν το τέλος. Ενώ ετοιμάζεται να επιστρέψει ο Ποντιρόγκα στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Κουτλουάη με τον Αλβέρτη. Του έδωσε διάδρομο, Κουτλουάη έκανε τη διείσδυση, δέχθηκε το στόπ από τον Μπέρκ. Η μπάλα φτάνει στον Μπεσόκ που τελικά βρίσκει το στόχο. 69-55 μειώνει η Εφές στους 14, ενώ Κουτλουάη είναι πεσμένος στο παρκέ. Φαίνεται τραυματισμένος. Εδώ ο Κουτλουάη πιάνει το κεφάλι του. Εδώ είναι η φάση στην οποία δεν δείχνει αν έχει, δεν φαίνεται αν έχει χτυπήσει και πώς. Τώρα σηκώθηκε πάντως ο Κουτλουάη, πιάνει το κεφάλι του. Πρόεδρα, Γιώργο, στατιστική υπηρεσία, έφερε μια πολύ ενδιαφέρουσα κάρτα. 11 λάθη στο δεύτερο μήνυμα, ο Παναθηναϊκός, 5 οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι οι οποίοι συνεχίζουν να πιέζουν σε όλο το γήπεδο. Ο Ποντιρόγκα όμως δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα απέναντι στον Ρίκι Winslow. Τον βετεράνο πια Αμερικανό με την που πήρε την τουρκική υπηκότητα. Φιριντσίογλου τον φωνάζουν οι Τούρκοι. Ποντιρόγκα άφησε άγαλμα τον Μπεσόκ, ο οποίος όμως του απάντησε με stop. Η τάπα του Κάτας μέσα σε αποθέωση πάνω στον Ονάν. Εδώ ξανά η πεντακάθαρη τάπα του Οντέτ Κάτας που πήρε τα βήματα του Τούρκου και εδώ του έδωσε ένα μεγαλοπρεπέστατο στόπ. Εδώ ξανά με σοκ με τον Μπέρκ. Το στόπ του Ιρλανδού στον Τούρκο.
Κάτας που πάει μόνος εναντίον όλων. Το σούτ μετά απλό, Φώτσης προσπάθησε να καρφώσει με follow, αλλά τελικά η μπάλα έφυγε από τα χέρια του. Εδώ ο Αντώνης Φώτσης. Δείτε τα χέρια του μικρού που έχουν φτάσει. Βλαμέροβιτς, 6 λεπτά απομένουν για το εισιτήριο του Παναθηναϊκού στον μεγάλο τελικό της Πέμπτης. Η διαφορά είναι στους 14. Ο Βλαμέροβιτς μπροστά στον Μπέρκ, καλάθι και φάουλ. Δύσκολη προσπάθεια του Κροάτη, που πήρε ό,τι καλύτερο μπορούσε σε αυτή τη φάση. Εδώ ο Πάτρικ Μπέρκ. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Ιρλανδού. 69-57 η διαφορά στους 12. Και μια συμπληρωματική βολή για τον Μουλαομέροβιτς, Νταμίρ Μουλαομέροβιτς, που έχει 0 στις 2 και φτάνει η πρώτη του εύστοχη βολή. Κάτας, 69-58, στους 11 η διαφορά. Ποντιρόγκα για τον Φώτση. Κάτας για τον Ποντιρόγκα, το οποίο έχει αναλάβει ο Winslow. Η προσποίηση του Ποντιρόγκα, έτσι κι αλλιώς δεν θα μετρούσε το καλάθι ο Ρέμς. Το έδωσε την μπάλα. Έδωσε το φάουλ χαμηλά. Ήταν το δεύτερο φάουλ του Winslow, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει αποκτήσει το πόνους των βολών. 5,5 λεπτά πριν το τέλος. Και ο Ποντιρόγκα στη γραμμή. 70-58. Μανταμάν πλέον, έχοντας μόλις 5,5 λεπτά, έχει μέσα όλους τους παίκτες που μπορούν να φάουλ. Παίζει πια τα τελευταία χαρτιά στα τελευταία αυτά 5,5 λεπτά. 71-58 στους 13. Βλαομέροβιτς. Στη γωνία ο Τούρκογλου για 3, είναι εύστοχος. 71-61 η διαφορά στους 10 από το σούτ τριών πόντων του Τούρκογλου, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ της ΕΦΕΣ με 14. Ποντιρόγκα για τον Κάτας. Κάτας, ενώ ανοίγονται οι συμπαίκτες του στις γωνίες, το σούτ για 3 του Κοκ. 74-61 η απάντηση του Μίκαελ Κοκ. 4:40 πριν το τέλος του αγώνα. Βλαομέροβιτς, 74-63, προσπαθεί να οδηγήσει ο Κροάτης σε γρήγορες επιθέσεις στην ΕΦΕΣ, αφού πλέον όσο περνάει ο χρόνος είναι σε βάρος της ομάδας του. Ποντιρόγκα, αντίθετα ο Παναθηναϊκός πάει σε ολόκληρες επιθέσεις. Ποντιρόγκα πάντα για τον Κάτας. 5 δευτερόλεπτα ακόμη. Το σούτ για 3 του Κάτας. Το rebound από τον Τούρκογλου. Προποθέσει ευνηδιασμού με τον Μουλαομέροβιτς. Αυτή τη φορά ο Κροάτης ήταν νικητής στην μονομαχία του με τον Ισραηλινό. Πέτυχε και το καλάθι, πήρε και το φάουλ. Και ο Μουλαομέροβιτς έχει μια συμπληρωματική βολή. Μικρόφωνο στον Νίκο Κορόγλα. Ο Ζέλκο Μπράντοβιτς, όπως ήταν φυσικό, ήταν έξαλλος. Πως σε 18 πόντι γίνανε 9 και τώρα 8. Ζήτησε από τους παίκτες πολύ προσοχή, τους εξήγησε το παιχνίδι, δεν έχει τελειώσει, έχει 4 λεπτά, πολλά μπορεί να συμβούν. Δείξτε προσοχή, αφήστε το σόου, μπείτε στην ουσία να πάρουμε το παιχνίδι. Γιώργο. Θες που πιέζει σε όλο το γήπεδο. Κάτας, η διαφορά στους 8, 74-66. Ποντιρόγκα, με αντίπαλο τον Κουτλουάη. Ρότζερς, ξανά Ποντιρόγκα. Βρίσκει διάδρομο, τελικά παίρνει το φάουλ, το πέμπτο του Πρέτρακ Ντρόμπνιακ, που 3,5 λεπτά ακριβώς πριν το τέλος φεύγει από το παιχνίδι με 11 πόντους. Και μόλις 3 rebounds. Και ο Ντεγιάν Ποντιρόγκα στη γραμμή για 2 βολές. Η
9 άστοχο στην πρώτη, 74-66 διαφορά παραμένει στους 8. Εδώ ο Ζέλικο Μπράντοβιτς με τη μεγάλη συλλογή ευρωπαϊκών τίτλων. Είναι εύστοχο στη δεύτερη από τη Ρόγκα, 75-66 διαφορά στους 9. Βουλαομέροβιτς μέσα σε σφυρίγματα. Πάντα Βουλαομέροβιτς για τον Τούρκογλου. Έχει σταματήσει φάση αφού έχει χρεωθεί από τη Ρόγκα με φάουλ. Είναι μόλις το δεύτερο του σέρβου. Και ο Τούρκογλου θα πάει στη γραμμή για 2 βολές. Οι οπαδοί της ΕΦΕΣ Πίλσεν βλέποντας την ομάδα τους να κάνει την ίστατη προσπάθεια να πλησιάσει, προσπαθούν να την υποστηρίξουν, αλλά ο Τούρκογλου είναι άστοχος στην πρώτη βολή. Παραμένει διαφορά στους 9, 75-66, και τώρα 75-67, η διαφορά στους 8 και η πίεση των Τούρκων συνεχίζεται. Ρότζερς για τον Κοχ, δυσκολεύεται από εκεί στον Ποντιρόγκα. Πέρασε στο τσάκι μπάλα για τον Κάτας Ρέμπρατσα. Το φάουλ, σκληρό φάουλ του Μπεσόκ που δημιούργησε εκνευρισμό και στον Ρέμπρατσα. Δείτε εδώ ξανά, με όλη του τη δύναμη πέφτει ο Μπεσόκ και με το χέρι τραβάει εδώ ο Ρέμπρατσα. Αν τον έβρισκε με τον αγώνα τον Τούρκο. 3 λεπτά πριν το τέλος, 75-67 και 2 βολές για τον Ρέμπρατσα. Και φυσικά τώρα μόνο το Παναθηναϊκό δεν σφέρει εκνευρισμός, γιατί είναι μπροστά, είναι από το πρώτο 3 λεπτά. Ενώ ο Μπεσόκ θέλει να κάνει το παιχνίδι άνω κάτω, πας και αλλάξει κάτι. Θα θυμούνται οι φίλοι του Άρη παλιότερα με Γιαννάκη και Μαγκή, αλλά... Ο Ρέμπρατσα λοιπόν στη γραμμή. Είναι εύστοχο στην πρώτη, 76-67. Είναι άστοχο στη δεύτερη, παραμένει διαφορά στους 9, ακριβώς 3 λεπτά πριν το τέλος. Βουλαομέροβιτς με τον Κάτας. Βρήκε διάδρομο, πάσαρε έξοχα στον Winslow, που μειώνει ακόμη περισσότερο τη διαφορά στους 7, 76-69. Ο Κοχ για τον Κάτας, 2-40 ακόμη. Ξανά Κοχ για τον Ρότζερς. Ποντιρόγκα τον Κουπλουάι. Πάντα Ποντιρόγκα. 3 δευτερόλεπτα πριν το τέλος επίθεση, σε ένα καθοριστικό καλάθι από τον Τεγιάν Ποντιρόγκα. Η διαφορά στους 9, 78-69. Μουλαομέροβιτς για τον Winslow που σουτάρει ακάλυπτος. Το rebound από τον Κοκ και από εκεί στον Κάτας, έχει φύγει από τη Ρόγκα. Ο Κάτας δεν του δίνει την μπάλα αφού θέλει να ροκανίσει τον χρόνο. Μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο. Κάτας με τον Τούρκογλου, που τι άμυνα μπορεί να παίξει με 4 φάουλ. Πάντα Κάτας για τον Ρότζερς. Ο Ποντιρόγκα στη γωνία δοκιμάζει για 3. 81-69, 1,5-1 και 35 πριν το τέλος. Η διαφορά στους 13. Δεν ξέρω αν αυτή η τρίποντη βόμβα ήταν η χαριστική βολή για την ΕΦΕΣ. Εδώ πάντως ο Μουλαομέροβιτς μειώνει στους 10, 81-71, 1,5 λεπτό ακριβώς πριν το τέλος. Ποντιρόγκα για τον Κάτας. Οι Τούρκοι δεν πιέζουν. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι έχουν συμβιβαστεί με την ιδέα της ΣΥΤΑΣ. Κοχ. Το σουτ είναι άστοχο, εύκολο. Rebound από τον Ρέμπρατσα. Και στο τελευταίο λεπτό ο Παναθηναϊκός ανανεώνει την επίθεσή του. Δεν νομίζω ότι μπορεί να χάσει την νίκη και την πρόκριση στο τελικό ο Παναθηναϊκός. Ο Κάτας
βγάζει έξω στον Ρότζερς. Για τον Ρέμπρατσα. Μοντιρόγκα. 4 δευτερόλεπτα ακόμη για το τέλος επίθεσης. Έχασε την μπάλα. Ο Τούρκογλου ήρθε γρήγορα ο Κόχ και δυσκολεύει την εκδήλωση ευνηδιασμού των Τούρκων. Εδώ περπάτησε ο Τούρκογλου. 26 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, η μπάλα ξανά στον Παναθηναϊκό, ο οποίος στην τέταρτη του συμμετοχή σε Final Four παίρνει το εισιτήριο στον τελικό για δεύτερη φορά. Ο Κάτας για τον Ρότζερς δέχεται το stop από τον Μπεσόκ, ο οποίος κρατάει για την μπάλα. Κλέβει ο Κάτας, Μπεσόκ, ο οποίος δοκιμάζει σουτ για τρεις. Κάτας, 5 δευτερόλεπτα ακόμη, δεν εκδηλώνει επίθεση, σουτάρει από το κέντρο. Το παιχνίδι τελειώνει, ο Παναθηναϊκός προκρίνεται στον τελικό της πέμπτης, νικώντας την Εφέλ Σπίλσεν 81-71. Την πέμπτη το βράδυ θα διεκδικήσει το βαρύτιμο τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης. Μέσα σε αποθέωση οι παίκτες του Παναθηναϊκού εδώ είναι έτοιμοι, μαζεμένοι στο κέντρο, στη σέντρα, για να χαιρετήσουν τους οπαδούς τους, τους 3.000 οπαδούς τους που παραλληλούν στις εξέδρες του γηπέδου του ΠΑΟΚ. Εδώ η χειραψία του Ομπράντοβιτς με τον Αταμάν. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού στη σέντρα χαιρέτησαν τους οπαδούς τους. Ο Παναθηναϊκός, που επαναλαμβάνω, την πέμπτη το βράδυ θα διεκδικήσει από την Μακάμπη τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης σε ένα παιχνίδι ασφαλώς που θα το δείτε και αυτό ζωντανό από την τηλεόραση της Έντενα. Εδώ ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, ή μάλλον ο ιδιοκτήτης, ο μεγαλομέτοχος όπως θέλετε πείτε τον, ο Παύλος Γιαννακόπουλος, ασφαλώς ευτυχής. Να δώσω μικρόφωνο στην Αθήνα και σε λίγο ξανά μαζί για την αποφώνηση.